κριτικό τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες για τους υδατάνθρακες. Ποιος? Έτσι δεν είχε υποθεί. Υδατάνθρακες δεν είχαν πει. Αυτό. Λοιπόν, για τα μακαρόνια. Λοιπόν. Γεια σου Αντώνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εχθές είδαμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και εκτενέστατο μάλιστα από την οικονομική Handelsblatt γερμανική, η οποία λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Ελλάδα θέλει να αξιοποιήσει τα γιγαντιαία κοιτάσματα υδρογονανθράκων που έχει στις ακτές της και αυτό ίσως ωφελήσει ολόκληρη την Ευρώπη. Παιδιά, το ρεπορτάζ κάνει λόγο για 2.000 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και μια προσπάθεια της χώρας να αξιοποιήσει όλο αυτό το τεράστιο ποσό. Μιλάμε φυσικά για τις περιοχές όπου το Σάνκο Σουίφτ θα ξεκινήσει άμεσα τις σεισμικές έρευνες εκεί στην Κρήτη και κάτω από την Πελοπόννησο, το κομμάτι του Ιωνίου, καθώς επίσης και στο τεμάχιο των Ιωαννίνων, όπου θα έχουμε άμεσα, πιο άμεσα από όλα τα υπόλοιπα τεμάχια, την δοκιμαστική γεώτρηση, η οποία μπορεί να δώσει ενεργειακή επάρκεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας για την Ελλάδα, για πάρα πολλά έτη, αλλά και να καταστεί η χώρα μας έτσι εξαγωγέας ενέργειας προς την Ευρώπη. Τώρα, εμείς εχθές, επειδή ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες έχει και το τι συμβαίνει στο τεμάχιο για το κοίτασμα του Πρίνου, ο Sky εχθές εξασφάλισε πλάνα χθεσινά από το συγκεκριμένο τεμάχιο μέσω drone. Μας τα έστειλε η Energian, η εταιρεία που δραστηριοποιείται εκεί. Τι θα συμβεί εκεί? Στα πλάνα λοιπόν που βλέπουμε, βλέπετε την πλωτή εξέδρα στον Πρίνο, εκεί όπου δίπλα σε λίγο καιρό στο κοίτασμα Ε, μέχρι το τέλος του 2023, θα έχει τοποθετηθεί μια νέα εξέδρα, η οποία θα ξεκινήσει άντληση πετρελαίου. Μιλάμε, παιδιά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας για 23 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και η παραγωγή θα ξεκινήσει αρχές του 2024. Άρα, είναι πολλά τα μέτωπα έτσι, που δραστηριοποιούμαστε σιγά-σιγά και φυσικά και οι έρευνες εκεί στην Κρήτη, όπου φαίνεται ότι θα αποδώσουν καρπούς. Περιμένουμε φυσικά να δούμε. Γεια σου, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.